Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για την ΚΑΕ Παναθηναϊκό Superfoods η συνεργασία με την Electroholic. Πρόκειται για μια νέα, αλλά παράλληλα αρκετά αναπτυσσόμενη εταιρεία, καθώς τα 2 χρόνια λειτουργίας της έχει καταφέρει να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά. Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκό Superfoods έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Η Electroholic αποτελεί πια έναν ακόμη δυνατό και φιλόδοξο συμπαίκτη μας και ευελπιστούμε μέσα από τις ενέργειες που θα κάνουμε να γίνει ακόμα πιο δυνατός. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά τον κύριο Σιδηρόπουλο και τον κύριο Βίδο που επέλεξαν την ομάδα μας για την πραγμάτωση αυτής της μεγάλης προσπάθειας που κάνουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χριστόπουλο. Ο λόγος στον κύριο Ευάγγελο Βίδο, εμπορικό διευθυντή της Electroholic. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι δίπλα σας αυτή τη στιγμή και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλης της ομάδας της Electroholic. Το σημείο από το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσω είναι το γεγονός ότι για εμάς το Electroholic το βήμα που κάναμε για τη συνεργασία με την ΚΑΕ είναι ένα τεράστιο άλμα. Όπως γνωρίζετε, είμαστε μια νεοσύστατη εταιρεία και σίγουρα μια τέτοια κίνηση δεν ήταν αναμενόμενη ούτε από εμάς τους ίδιους. Αυτό που είναι όμως αναμενόμενο είναι η ικανοποίηση του να καταφέρουμε και εμείς τα ξεκινήματά μας να είμαστε επίσημοι χορηγοί της ΚΑΕ ανάμεσα σε τόσες καταξιωμένες πολυεθνικές, γεγονός που από μόνο του καταδεικνύει τους στόχους μας. Η απόφαση πάρθηκε όχι μόνο για το δικό μας όφελος ως επιχείρηση, που δεν θα σας κρύψω ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα, αλλά και για άλλους λόγους οι οποίοι στάθηκαν και καθοριστικοί παράγοντες στο να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αν θα με ρωτούσε κάποιος με ποιο θεσμό θα μπορούσαμε να ταυτιστούμε ως εταιρεία, θα έλεγα σίγουρα ότι θα μπορούσαμε να ταυτιστούμε με τις αξίες και τα ήθη του αθλητισμού. Και αν σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να επιλέξουμε μια ομάδα που αντιπροσωπεύει στο μέγιστο και πιο υγιή βαθμό, τότε αυτή θα ήταν σίγουρα η ομάδα του Παναθηναϊκού. Μια ομάδα που έχει αποδείξει περίτρανα ότι η ομαδικότητα, η τήρηση των αξιών του αθλητισμού, η αφοσίωση και ο υγιής αν θες φανατισμός την οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης και την καθιέρωσε στην πιο πετυχημένη ομάδα της χώρας. Όλα αυτά θα μπορούσαν να πω ότι αντιπροσωπεύουν σε ένα μεγάλο βαθμό και την ομάδα της εταιρείας μας, με σημαντικότερο ρόλο την αφοσίωση και την αγάπη για αυτό που κάνουμε. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν παρά να θέλουμε να συμπορευόμαστε με την ομάδα αυτή που πρεσβεύει τις πιο σταθερές αξίες και τα ιδανικά μας και να θέλουμε όχι μόνο να είμαστε κομμάτι της επιτυχίας αυτών, αλλά και να υπενθυμίσουμε σε όλο τον κόσμο ότι όσο νέος κι αν είσαι, σε αυτό που κάνεις, θέτοντας υγιείς στόχους, μπορείς να κάνεις με επιτυχία ακόμα το μεγαλύτερο βήμα που θα μπορούσες να έχεις σκεφτεί. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στην ΚΑΕ Παναθηναϊκό Superfoods και να συνεχίζει να θυμίζει στον κόσμο ότι το πάθος για αυτό που κάνουμε μπορεί να μας πάει μπροστά και να μας ανοίξει το δρόμο για την απόλυτη επιτυχία. Εμείς από μεριά μας υποσχόμαστε να σταθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δίπλα στην ομάδα και τους φιλάθλους της για να συμβάλλουμε στη διατήρηση της θέσης στην κορυφή. Ευελπιστώ σε αυτό το σημείο ο Αντώνης ή ο κύριος Χριστόπουλος να μοιραστούν μαζί μας τα μυστικά της επιτυχίας, να δούμε και εμείς την πρωτιά σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ευάγγελο Βίδο. Λόγος στον κύριο Αντώνη Φώτση. Καλησπέρα. Αρχικά να καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου την Electroholic στην ομάδα μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία, αφού πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία η οποία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να κάνει σημαντικά βήματα. Προσωπικά, επειδή μου άρεσε να ασχολούμαι με τα ηλεκτρονικά και τα gadgets, γνωρίζω την Electroholic και χαίρομαι ότι μέσω του e-shop της, electroholic.gr, έχει εισέλθει δυναμικά τα τελευταία 2 χρόνια στην ελληνική αγορά. Εύχομαι μέσα από τη συνεργασία μας να γίνει και ευρύτερα γνωστή και αγαπητή στον κόσμο και εμείς νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση να συνεργαζόμαστε με δυναμικούς χορηγούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τον ερωτήσω. Ο κύριος Κοντός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μας πείτε τι διαφορετικό φέρνει η Electroholic στην αγορά και έτσι την κάνει τόσο ξεχωριστή και ποιος είναι ο στόχος σας μπαίνοντας στον αθλητισμό και μάλιστα κάνοντας αυτό το άλμα Το ξεχωριστό που έχουμε σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό είναι εκτός από τις υψηλές ποιότητας υπηρεσίες οι ανταγωνιστικότητες τιμές της αγοράς. Σαν αποτέλεσμα καταλαβαίνετε ότι έχουμε εδραιωθεί μέσα σε λιγότερα από 2 χρόνια στις κορυφαίες προτιμήσεις των καταναλωτών. Τώρα, η διείσδυσή μας στον αθλητικό χώρο σίγουρα ήταν μια εύκολη απόφαση από τη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι η πρόταση για συνεργασία με τον Παναθηναϊκό.
είναι το εκτόπισμά του σαν brand name είναι τεράστιο, οπότε καταλαβαίνετε και εμείς χρησιμοποιήσαμε αυτή τη συνεργασία προς όφελός μας στο έπακρο. Κάποια άλλη ερώτηση? Ο κύριος Νάτου. Ο κύριος Χριστόπουλος, ο κύριος Χότση, τι σας ηλεκτρίζει σε αυτή τη συνεργασία, αλλά και πέρα από αυτή τη συνεργασία? Προσωπικά για Παναθηναϊκό Σούπερ Φουτς, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό να στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Να μπορούν νέες εταιρείες αναπτυσσόμενες να μπορούν να τις κάνουν ακόμα πιο δυνατές. Αλλά αυτό είναι κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, μας ηλεκτρίζει, μας αρέσει. Το να μπορέσει η Electroholic μέσα από τον Παναθηναϊκό να μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Τέτοιες είναι ωραίες συνεργασίες, μέσα είναι συνεργασίες που μας αρέσουν. Και στο μέλλον θα προσπαθούμε να κάνουμε όσους περισσότερους μπορούμε τέτοιου είδους συνεργασίες. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο να συνεργάζεσαι με μια ελληνική εταιρεία, πόσο μάλλον τη σήμερα είναι εποχή που η τεχνολογία έχει μπει μέσα στη ζωή μας. Και πιστεύω ότι είναι μια εταιρεία η οποία απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και προσπαθεί να τους διευκολύνει και να κάνει τη ζωή τους πιο άνετη, θα έλεγα. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Βίδωρο. Η πρώτη είναι, είπατε πριν ότι να μάθετε από τον Παναθηναϊκό το μυστικό της πρωτιάς. Μάλλον εμείς θα πρέπει να ρωτήσουμε εσάς σαν εταιρεία πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο την εποχή της κρίσης, αν υπάρχει μυστικό της επιτυχίας. Η δεύτερη είναι, αν είστε το πόλι, θα είστε και πάω πόλι. Μάλιστα. Καταρχάς θέλω να πιστεύω ότι κάνουμε κάτι καλά και εμείς σαν ομάδα. Το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας είναι σίγουρα η ομάδα που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Η εμπειρία, η όρεξη, το πάθος που έχει η ομάδα μας αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι και ο λόγος που ξεχωρίζουμε. Λόγω της κατάστασης της χώρας τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιούμε ότι δεν αρκεί μόνο, όπως είπα και πριν, η υψηλή υπηρεσία. Δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο στην ποιότητα. Αποφασίσαμε να συνδυάσουμε την ποιότητα με τις καλύτερες τιμές. Ο κόσμος το υποδέχτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό μας επέτρεψε να μπορούμε να στοχεύουμε σε όγκο, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές μας όπου μπορούμε, όπου είναι εφικτό. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με αξιόλογες κινήσεις, καλή ώρα τη συνεργασία μας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μας έχουν τοποθετήσει στις πρώτες επιλογές του καταναλωτικού κοινού. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημά σας, έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μέσα στη σεζόν. Προθέσεις καλές υπάρχουν και γιατί όχι να γίνουμε και παοχόλικ και να καθιερωθούμε έτσι και στο κοινό. Κάποια άλλη ερώτηση? Ο κύριος Κουβόπουλος. Μια ερώτηση στον κύριο Χριστόπουλο. Κάνετε λόγο για κάποιες ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε σχέση με τη συνεργασία με την Ηλεκτροχόλικ? Δυστυχώς ακόμα δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Είναι κάτι που εδώ πέρα με τον Βαγγέλη καθόμαστε και το στείλουμε για τους επόμενους αγώνες. Αλλά θα είναι όντως κάτι πρωτοποριακό και διαφορετικό, θα το δείτε. Δεν θέλουμε να πορευτούμε στα τετριμένα. Και θα εντυπωσιαστείτε, είναι σίγουρο. Αισθάνεστε ήδη τη λάμψη των 6 αστεριών μετά από αυτή την ανακοίνωση της συνεργασίας σας με τον Παναθηναϊκό? Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας για να υιοθετήσουμε και εμείς την έγκλη του Παναθηναϊκού με τα 6 αστέρια. Ποντάρουμε στο ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να έχουμε τα 6 και για το επόμενο. Βρίσκεστε πλέον στο πίσω μέρος της φανέλας του Παναθηναϊκού. Το θεωρείτε άλμα για τη δική σας εταιρεία αυτό που συνέβη? Για μια εταιρεία νεοσύστατη σχεδόν 2 ετών θεωρώ ότι είναι υπέρβαση. Προσπαθούμε και εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να καθιερωθούμε στην ελληνική αγορά και θεωρούμε ότι η συνεργασία μας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήταν ένα από τους καλύτερους τρόπους. Γιατί το Παναθηναϊκό και όχι κάποια άλλη ομάδα? Όπως προανέφερα, ο Παναθηναϊκός σαν brand name και μόνο το εκτόπισμα του ονόματος είναι τεράστιο. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι μονόδρομος για εμάς. Η απόφαση ήταν ένας μονόδρομος για εμάς. Βοήθησε πάρα πολύ. Ήδη από τις πρώτες μέρες συνεργασίας έχουμε δει μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματά μας. Οι μπασκετικές επιτυχίες του Παναθηναϊκού είναι ένα κίνητρο και ένα στόχος για ανάλογες δικές της επιτυχίες? Βεβαίως είναι. Αυτός, όπως είπα, είναι και ο σκοπός. Δουλειά, δεν μπορώ να υπόσχεδω κάτι άλλο. Για να φτάσουμε κι εμείς, ποντάρουμε να φτάσουμε στην έγκλη του. Ευχαριστούμε.